بسیری پا هم آوائیران وطن آخر کجایی تو به دستی هر بلایی تو بگو که می شهی آزاد ز دست سالم جلاد. Κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου ο κόσμος τιμάει την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Φέτος στο επίκεντρο βρίσκεται το δικαίωμα αναζήτησης ασφάλειας. Κάθε άνθρωπος σε αυτό τον πλανήτη έχει το δικαίωμα να αναζητάει ασφάλεια, όποιος ή όποια κι αν είναι, από όπου κι αν προέρχεται και οποτεδήποτε αναγκάζεται να ξεριζωθεί. Η Αφγανή πρόσφυγας Ναζί Μπασαριφή απαγγέλει ένα ποίημα για την πατρίδα που άφησε πίσω της, κάνοντας το κοινό που την ακούει να κλάψει από συγκίνηση στη σημερινή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 20 Ιουνίου από την Συντονιστική Επιτροπή του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης της ΣΕΡΕΣ σε κεντρικό βιβλιοπωλείο της πόλης με προσκεκλημένο ομιλητή τον συγγραφέα Βασίλη Τζανακάρη. Η σημερινή εκδήλωση γίνεται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων και επιλέξαμε για αυτήν την ημέρα να δώσουμε, να χαρίσουμε μάλλον οι ίδιοι οι ωφελούμενοι της δομής κάποια έργα στον κύριο Τζανακάρη. Για την πρόταση που μου έκανε η Συντονιστική Επιτροπή της Δομής Προσφύγων Σερών ένιωσα ιδιαίτερα συγκινημένος για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί σήμερα είναι η ημέρα της Παγκόσμιας Προσφυγιάς και δεύτερον γιατί ταυτόχρονα η χρονιά που διανύουμε είναι και η χρονιά της δικής μας προσφυγιάς, των 100 χρόνων. Αυτό το πράγμα με συγκίνησε ιδιαίτερα και αποδέχτηκα χωρίς δεύτερη κουβέντα και με ιδιαίτερη συγκίνηση. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, η διοικήτρια της Δομής Προσφύγων Δήμητρα Παναγιωτάκη, καθώς και ωφελούμενοι της δομής. Ο φορέας της Δομής Σερών, όχι η διοίκηση, πήρε αυτή την πρωτοβουλία να οργανώσει αυτή την παρουσίαση σήμερα εδώ, μιας και ο κύριος Τζανακάρης έχει εργαστεί και έχει εμβαθύνει στο κομμάτι της προσφυγιάς και όντως, όπως είπε και ο προλαλής σας και προλογής σας, ο κύριος Πεχλιβανίδης, ένα εμβληματικό πρόσωπο του νομού Σερών. Οπότε, ποιος άλλος ήταν πιο αρμόδιος να μιλήσει για την προσφυγιά την ημέρα των προσφύγων. Όντως, κανείς δεν φεύγει από το σπίτι του χωρίς να υπάρχει λόγος και οι περισσότεροι από τους διαμένοντές μας έχουν πολλές θλιβερές ιστορίες πίσω τους. Και σήμερα είναι μια ημέρα ευκαιρία σε όλο τον κόσμο, μια και εκτοπισμένη είναι πλέον πάρα πολύ και βλέπουμε και τον πόλεμο πλέον να είναι στη γειτονιά μας, να θυμηθούμε και να νιώσουμε πώς είναι κάποιος να φεύγει από το σπίτι του και τους λόγους που τον όθησαν να το κάνει αυτό. Τώρα στις δομές τι εθνικότητες έχουμε? Πάνω από 20 εθνικότητες με προεξάρχουσες των Ιρακινών, των Αφγανών, των Ουκρανών και αρκετές από την υποσαχάρη Αφρική. Αποταθήκαμε στον κύριο Τζανακάρη γιατί ο κύριος Τζανακάρης σε όλα τα βιβλία του αναφέρεται στο προσφυγικό. Η ΣΕΡΕΣ είναι μια προσφυγόπολη. Σε συναντήσεις που κάνουμε μέσα στη δομή με τους πρόσφυγες μετανάστες αναφερόμαστε πάρα πολλές φορές σε περιστατικά που αναφέρονται μέσα στα βιβλία τους. Όπως είπε και ο κύριος Τζανακάρης προηγουμένως, είναι μια γέφυρα. Θέλουμε με τη σημερινή μας εκδήλωση να λειτουργήσει σαν όχημα που να περάσει αυτή τη γέφυρα που πρέπει να ενώσει τους δύο κόσμους. Ο κύριος Τζανακάρης μίλησε για την σημερινή ημέρα, η οποία συμπίπτει και με τα 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής, περνώντας παράλληλα και το δικό του μήνυμα για την προσφυγιά που μαστίζει εκατομμύρια ανθρώπων. Διπλή, ας πούμε, η γιορτή της ημέρας αυτής είναι είναι η μέρα της Παγκόσμιας Προσφυγιάς, Παγκόσμια ημέρα προσφυγιάς, αλλά ταυτόχρονα εγώ θεωρώ ότι είναι και ανήκει η ημέρα αυτή και στη δική μας προσφυγιά, την μικρασιάτικη, την ελληνική προσφυγιά. Και ταιριάζει με τη χρονιά που γιορτάζουμε 100 χρόνια από τότε που συνέβηκε. Το γεγονός αυτό με συγκίνησε ιδιαίτερα όταν μου έγινε η πρόταση από τη Δομή των Προσφύγων
για μια εκδήλωση, ας πούμε κατά κάποιο τρόπο εκδήλωση τιμής, με συγκίνησε ιδιαίτερα γιατί συνέπιπτε με αυτές τις δύο, με τη μέρα της παγκόσμιας, με την παγκόσμια μέρα της προσφυγιάς και την άλλη μέρα που ήταν χρονιά, μέσα στη χρονιά της δικής μας. Με έκανε να νιώσω διαφορετικά, με έκανε να νιώσω ότι υπάρχει, ακόμα υπάρχει ένας αλτρουισμός, μια αγάπη, ένα ενδιαφέρον για τους πρόσφυγες, γιατί δεν πρέπει να μας χωρίζουν. Η προσφυγιά δεν χωρίζει, δεν βλέπει ούτε θρησκείες, ούτε χρώματα, ούτε γλώσσα, τίποτα. Η προσφυγιά δεν πάβει να είναι προσφυγιά. Και οι δικοί μας, οι απόγονοι ακόμα των προσφύγων, αισθάνονται ακόμα προσφυγόπουλα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βλέπω το θέμα της προσφυγιάς με ιδιαίτερη δικαιοσύνη και κυρίως ιστορική και ανθρώπινη δικαιοσύνη. Αυτό το έχουν ανάγκη οι πρόσφυγες από όπου και αν προέρχονται και όπου και αν βρίσκονται. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κύριος Τζανακάρης αντάλλαξε συμβολικά δώρα με μέλη από τους ωφελούμενους της δομής. Η Ναζί από το Αφγανιστάν, που βρίσκεται στη χώρα μας εδώ και 4 χρόνια, έστειλε το δικό της μήνυμα. Μου αναφέρει ότι κάθε φορά που έρχεται αυτή τη μέρα, που είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, είναι σαν να ξαναγεννηθεί αυτή τη μέρα, σαν να νιώθουμε ότι ξανά από την αρχή ξεκινάμε αυτή τη μέρα για να φύγουμε κάπου που να είναι ασφαλής για μας. Πόσο καιρό έχει που βρίσκεται? Μη και τσάν βάχτε σώμα ίντσο ας δέντε και μικόν είναι Ιούνανι. Είναι περίπου 4 χρόνια. Όπως και ο 16χρονος Σαράμ, που αγαπάει πολύ τη ζωγραφική και έχει ιδιαίτερες ικανότητες. Αλλά Αφγανιστάν ας. Λέει ότι είναι ο Σαράμ, είναι από το Αφγανιστάν. Πόσο χρονών είναι? Τσάν σε όλε του, ναι. Σούνζε. Είναι 16 χρονών. Και μάθαμε ότι έχει κάποιες ιδιαίτερες έτσι καλλιτεχνικές. Μη και μο σενιτήμ και σωμό χέλη να ακούσει η χούμπνη και σύν. Χέλη χούμπιν. Βάλε, βάλε. Ναι, δεν ισχύει αυτό. Του αρέσει η ζωγραφική. Του στάρι να ακούσει η βεκεσίν. Βάλε, τσόρα και πολύ. Παρακολουθεί κάποια μαθήματα. Μη και τάρς, μυρίν τάρς, να ακούσει η γιο και λασό. Ναι, μοίρα, μα μου χώτα μάλλον και τώρα. Λέω ότι όχι, δεν έχει πάει, απλά έχει τόσο πολύ τον αρέσει, οπότε παρακολουθεί από οτιδήποτε. Και ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι αυτή τη στιγμή εδώ και βλέπω ανθρώπους που ενδιαφέρονται για αυτή τη μέρα. Λέω ότι την ημέρα του προσφύγων είναι, δεν ξέρω τι άρεστο ή ευχάριστο, απλά το εύχομαι να μην ξανασυμβεί αυτό το πράγμα για κανένα. Λέει, εύχομαι όποιος είναι πρόσφυγας να φτάσει εκεί που θέλει. Πόσα χρόνια ζει εδώ? Τσάνστα λέμε και εντζοίν. 3 χρόνια.